Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ λοιπόν και σήμερα ο ΝΕΡ. Καλησπέρα Γεωργία. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Μαζί σας έως και τις 7.30 ο ΝΕΡ. Και social media. Και social media λοιπόν μας βρίσκεται στο Facebook, στο ΝΕΡ στη Δέλτα Τηλεόραση, στο Twitter ο ΝΕΡ Δέλτα, στο Twitter ο ΝΕΡ στη Δέλτα Τηλεόραση και στο Instagram ο ΝΕΡ Δέλτα TV, όπως τα βλέπετε που είναι ακριβώς στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Ξεκινάμε την επικαιρότητα με τα δυσάρεστα νέα. Ο πένθος βέβαια βρίσκεται από χθες σε όλη η Ελλάδα. Σήμερα το πρωί δυστυχώς και επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα. Πλέον, εντοπίστηκε η σωρός. Βρέθηκε η σωρός του Γεωργίου Μπαλταδόρου, του πιλότου, του ελληνικού μαχητικού, το οποίο χθες το μεσημέρι έπεσε ανοιχτά της Σκύρου. Λοιπόν, έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση. Βασικά, να ξεκινήσουμε λίγο με τον εντοπισμό της σωρού. Το πλήρωμα ενός αλλιευτικού σκάφους από τη Σκύρο εντόπισε τη σωρό του άτυχου πιλότου. Σύμφωνα λοιπόν και με τον Δήμαρχο του νησιού, γύρω στις 9.30 το πρωί αλλιευτικό σκάφος που συμμετείχε στις έρευνες εντοπισμού εντόπισε το άψυχο σώμα του πιλότου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Σκύρου Μίλτος Χατζηγιαννάκης, επιβεβαιώθηκαν οι πρώτες πληροφορίες ότι ο άτυχος πιλότος δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Και σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, εντοπίστηκαν και συντρίμια του αεροσκάφους, ενώ εκτιμάται ότι η σωρός του βρισκόταν στο βυθό της θάλασσας τουλάχιστον 300 μέτρα από την επιφάνεια. Μάλιστα. Σήμερα είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση με βάση τα ακριβή γεγονότα έτσι όπως συνέβησαν. Στις 12:04 λοιπόν το μονοθέσιο αεροσκάφος προσπάθησε να προσεγγίσει για να προσγειωθεί μετά την ολοκλήρωση της επιχειρησιακής αποστολής και σε απόσταση 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του νησιού της Σκύρου προσέκρουσε στη θάλασσα με συνέπεια φυσικά το θανάσιμο τραυματισμό του κυβερνήτη του αεροσκάφους. Βέβαια συγκροτήθηκε και η αρμόδια επιτροπή για την διερεύνηση του δυστυχήματος και συλληπιτήρια για τον πιλότο της πολεμικής αεροπορίας έστειλε οι ένοπλες δυνάμεις, η οδύνη όλων μας είναι μεγάλη. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένεια και τους συναδέλφους του και εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας βέβαια εκφράζονται και η βαθιά γνωμοσύνη και τα ειλικρινή συλληπιτήρια. Και με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμένου κηρύσσεται τριήμερο πέθος στις ένοπλες δυνάμεις για τον ήρωα σμιναγό Γεώργιο Μπαλταδόρο που έπεσε υπερπίστεως και πατρίδος. Και από το πρωί, επειδή φυσικά το θέμα κυριαρχεί στην επικαιρότητα, από το πρωί λοιπόν σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, σε όλες τις ζωντανές εκπομπές, όλοι μιλούσαν για αυτή την οικογένεια, γιατί τα δύο ορφανά που μένουν πίσω και το τι θα κάνει πλέον η πολιτεία για να στηρίξει αυτή τη γυναίκα που έμεινε πίσω να μεγαλώνει δύο παιδιά μόνη της. Και η απάντηση ήρθε τουλάχιστον νωρίς το μεσημέρι από τη Βουλή, η οποία αποφάσισε σε εισαγωγικά να υιοθετήσει τα ανήλικα παιδιά του πιλότου. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα όπου θα λάβει η οικογένεια ένα αρκετά μεγάλο ποσό, σίγουρα όχι τόσο μεγάλο ώστε να καλυφθεί το κενό. Κανείς καμία οικογένεια λοιπόν που χάνει ένα μέλος της τόσο σημαντικό δεν θα σκεφτόταν τα χρήματα σίγουρα αυτή τη στιγμή. Ωστόσο η ελληνική πολιτεία, κάπως έτσι η Βουλή των Ελλήνων βοηθά όσο μπορεί έμπρακτα και υπάρχει και ανακοίνωση νομίζω από την Λίγκα, από το ποδόσφαιρο, από το ελληνικό ποδόσφαιρο που θα διατεθούν 100.000 ευρώ προς την οικογένεια του άτυχου πιλότου. Αυτό έγινε πριν από περίπου μία ώρα βγήκε αυτή η ανακοίνωση. Τώρα από εκεί και πέρα σημειώνεται ότι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Βουλής Ευάγγελος Μεϊμαράκης ήταν δική του πρόταση να υιοθετηθούν τα δύο ανήλικα παιδιά του Γιώργου Μπαλταδόρου και να χορηγηθεί και τιμητική σύνταξη στη σύζυγό του. Η πολιτεία οφείλει έμπρακτα να στηρίξει την οικογένεια του ηρεοπιλότου μας με την υιοθέτηση από τη Βουλή των δύο ανήλικων παιδιών και χορηγώντας αυτήν την τιμητική σύνταξη. Αυτό δήλωσε ο κύριος Μεϊμαράκης. Βέβαια, νομίζω η κηδεία του άτυχου σμιναγού αναμένεται να γίνει αύριο και φυσικά σε εξέλιξη θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου το συγκεκριμένο θέμα. Ψάχνουν το μαύρο κουτί για να δουν και τι ακριβώς συνέβη. Τα σενάρια πολλά. Επικρατέστερο, βέβαια, ακούγεται αυτό το ότι είχε παρεστήσει σε κάτι το οποίο φοβούνται πάρα πολύ οι πιλότοι να μην του συμβεί.
Να πάμε όμως και στην επικοινωνία Τσίπρα με Γιλντήρη. Έτσι, γιατί... είχαμε το θέμα των δύο των στρατιωτικών λοιπόν. Κυριάρχησε και σήμερα στο πολιτικό σκηνικό. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Τούρκο ομόλογό του, τον κύριο Γιλντήρη, μετά από πρωτοβουλία του Τούρκου πολιτικού, προκειμένου να εκφράσει τα συλληπιτήρια και του Τούρκου Προέδρου, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τον θάνατο του Έλληνα αξιωματικού της πολεμικής αεροπορίας. Όπως αναφέρει στο έγγραφο το οποίο έδωσε το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, οι κύριοι Τσίπρας και Γιλντήρης συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας κατά την επόμενη περίοδο και να ενισχύσουν το διάλογο των δύο χωρών στο μέλλον. Και ο κύριος Τσίπρας έθεσε στον Πρωθυπουργό και το θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών και σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, στη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο κύριος Τσίπρας ζήτησε να ενημερωθεί τι γίνεται με τις εξελίξεις όσον αφορά τους δύο στρατιωτικούς και ο κύριος Γιλντήρη τον ενημέρωσε ότι γίνεται μια δικαστική έρευνα για τους δύο αξιωματικούς και φυσικά ότι δεσμεύτηκε ότι θα τον κρατά ενήμερο. Και φυσικά συζήτησαν και για την συνεργασία για την εξάρθρωση του δικτύου του Γιουλέν. Λοιπόν, να αλλάξουμε όμως τώρα κλίμα, να πάμε στα πιο δικά μας, να πάμε στην εκπαίδευση. Μετά τα σχολεία λοιπόν στο ΚΕΓΕ, χθες δόθηκε συνέντευξη τύπου τόσο από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Μέτιο, στις Σφαίρες και τον Αντιδήμαρχο Φερών, τον κύριο Γκότση, σχετικά με το νέο Λύκειο Φερών, ένα έτοιμα πάγιο των Φερών, των κατοίκων των Φερών, των μαθητών, των γονιών όλης της περιοχής. Σε 3 χρόνια λοιπόν μας είπαν ότι αυτό το σχολείο θα γίνει πλέον πραγματικότητα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και τα όσα δήλωσαν στην συνέντευξη τύπου. Το νέο Λύκειο των Φερών, ένα έργο το οποίο η Δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης είχε στην ατζέντα των στόχων της πολύ ψηλά τα τελευταία χρόνια, εντάσσεται πλέον στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει λύση στην προσωρινή στέγαση των μαθητών σε κτηριακές υποδομές τύπου ΠΡΟΚΑΤ που καλύπτουν τις ανάγκες του σχολείου. Σήμερα είμαστε εδώ για να σας ανακοινώσουμε την ένταξη του νέου Λυκείου Φερών στο ΕΣΠΑ, στο επιχειρησιακό μας πρόγραμμα και συνεπώς την κατασκευή του. Ένα έργο που υπέβαλε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και εφόσον ελέγχθηκαν όλα όσα έπρεπε να ελεγχθούν από την αρμόδια υπηρεσία, σήμερα είμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε με την υπογραφή τη δική μου του Περιφερειάρχη την ένταξη του συγκεκριμένου σχολείου. Ένα κτίριο διόροφο 1.200 τετραγωνικών μέτρων εσωτερικών με όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Δυναμικότητας θα στεγάσει δηλαδή σε αυτό πάνω από 150 μαθητές. 2.500 τετραγωνικά μέτρα. Ναι, σε ένα οικόπεδο 4.500 τετραγωνικών μέτρων. Και θα καλύψει τις ανάγκες, διότι αυτό που συνέβαινε μέχρι τώρα, να στεγάζονται μαθητές ελιόμενα, είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσουμε να συνεχιστεί και πραγματικά είναι σήμερα μια σημαντική μέρα για τις Σφαίρες και για την Αλεξανδρούπολη. Ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης ανέφερε ότι η υπόθεση του Λυκείου των Φερών αποτέλεσε μία από τις πιο δύσκολες υποθέσεις από την αρχή της ανάληψης της θητείας του. Παράλληλα, εξήγησε στους παρευρισκομένους μαθητές του Λυκείου των Φερών ότι χρειάζεται λίγη υπομονή μέχρι το ζήτημα να λάβει την οριστική του λύση με την ολοκλήρωση του έργου. Θα πάει να κτιστεί σε 4,5 στρέμματα, με 2.519 τετραγωνικά μέτρα σε 2 ρόφους, θα διαθέτει γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο βόλεϊ, χώρο χωριστό συνάθρησης και άβλησης μαθητών. Σύμφωνα βέβαια με το κτηριακό πρόγραμμα, το οποίο θα εξυπηρετεί 150 μαθητές του Λυκείου Φερών, νομίζω ότι για τα επόμενα χρόνια μακάρι να έχει ανάπτυξη η Δημοτική Ενότητα Φερών, μακάρι να πάει καλά η πόλη των Φερών με όλα όσα προσπαθούμε μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή, γιατί από την κρατική, από το κέντρο, από το κράτος, δεν βλέπω, κύριε Περιφερειάρχα, τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μια και είμαστε στις Σφαίρες, να υπάρχει κάποια αναπτυξιακή δυναμική, αλλά ούτε και προοπτική από ό,τι βλέπω. Αν γυρίσω πίσω τα μάτια μου στις 3 τελευταίες δεκαετίες, δυστυχώς καμιά κυβέρνηση, μη εξαιρουμένης και της παρούσης, δημιούργησε μια αναπτυξιακή προοπτική. Κάτι τέλος πάντων που να πω
Ναι, μία θέση εργασίας. Το Λύκειο των Φερών αποτελεί ένα από τα έργα τα οποία θα αποτελέσουν πυλώνες ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Αλεξανδρούπολης, τόσο για τους μαθητές που άμεσα θα επωφεληθούν από την ύπαρξη ενός σύγχρονου σχολικού κτηρίου, όσο και για τους υπόλοιπους δημότες, καθώς ταυτόχρονα με το Λύκειο δρομολογούνται και άλλα έργα για το Δήμο, που θα αποτελέσουν τη βάση για ένα ισχυρό οικονομικό, κοινωνικό αλλά και πνευματικό κέντρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται παρεμβάσεις που έχουν στόχο να ενισχύσουν τις εκπαιδευτικές δομές. Και νομίζω ότι με όλα αυτά που σας ανέφερε ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια δίνει έμπρακτα το παρόν. Δεν είναι λίγα τα χρήματα. Τα χρήματα είναι αρκετά, οι παρεμβάσεις είναι παρεμβάσεις ουσίας, δεν για το θεαθήμε, είναι για το είναι. Και νομίζω και σε αυτή τη λογική και οι παρεμβάσεις που γίνονται από το Δήμο Αλεξανδρούπολης σε ελληνικές δομές, αλλά και δομές οι οποίες ήταν αναγκαίο να υποστηριχθούν, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Γενικότερα η τοπική αυτοδιοίκηση, και θα συμφωνήσω με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Λαμπάκη, δίνει τη μάχη μόνη της, και ο δεύτερος και ο πρώτος βαθμός. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σε αυτή τη μάχη να έχουμε συναντιλήπτορες και την κοινωνία. Γιατί πραγματικά οι καιροί που ζούμε δεν δίνουν πολλά περιθώρια εφησυχασμού και το πιο σημαντικό είναι να προσπαθούμε όλοι μαζί με κοινό παρονομαστή για το καλό του τόπου. Σχετικά με το πότε το έργο θα είναι έτοιμο να παραδοθεί στο Δήμο και κατ' επέκταση στους μαθητές, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος καλοκαιριού θα πρέπει να υπάρχει προσωρινός ανάδοχος για το έργο και κατ' επέκταση η Δημοτική Αρχή θέτει ως ύψιστο χρονικό περιθώριο μέχρι την ολοκλήρωση του έργου τα 3 χρόνια. Μέχρι τέλη καλοκαιριού, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε προσωρινό ανάδοχο με τις εστάσεις. Οπότε μέχρι τέλη του χρόνου θα μπορέσουμε να υπογράψουμε σύμβαση. Δυστυχώς, σας θυμίζω ότι τα κέρια που υπογράψαμε χθες έγινε δημοπρασία 3/8 του 2017 και υπογράψαμε σύμβαση εχθές. Δεν ήταν μεγαλύτερο έργο με μεγαλύτερη συμμετοχή. Υπολογεί ότι μέχρι τέλη του χρόνου θα υπογράψουμε σύμβαση και μετά σε 24 μήνες περίπου θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Βέβαια, εξαρτάται και ποιος θα το αναλάβει και πώς θα πάνε και οι εργασίες. Είναι πολλές οι συγκυρίες, έτσι. Επιστροφή λοιπόν και πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Εύρου. Γιατί έγινε αυτή η συνάντηση για το ζήτημα που είχε προκύψει σχετικά με την πόρτα, συνεχίζω να λέω εγώ, που ήθελε να βάλει ο διοικητής του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης στους ιατρικούς επισκέπτες. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι ότι στη συγκεκριμένη συνάντηση ήμουν ως πρόεδρος του Σωματείου Ιατρικών Επισκεπτών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο βέβαια του Σωματείου μας. Γιατί να πούμε, πρόεδρε, ότι είσαι από τους λίγους τουλάχιστον που θυμάμαι εγώ που κράτησαν τη δουλειά τους και δεν έμειναν μόνο στη θέση του πρόεδρου του Εργατικού Κέντρου. Εργάζεσαι κανονικά. Ακριβώς, και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας πλέον στο φάρμακο. Λοιπόν, αυτή η συνάντηση τι μας έδωσε? Ήταν θετική συνάντηση. Πρώτα απ' όλα έγινε δεκτή σε θετικό κλίμα από τον διοικητή του νοσοκομείου. Συζητήσαμε αρκετή ώρα πάνω στο θέμα του ιατρικού επισκέπτη και θα ήθελα έτσι να αναφέρω κιόλας για να γνωρίζει και ο κόσμος τι πραγματικά είναι ο ιατρικός επισκέπτης, διότι ενδεχομένως να έχουν και λαθασμένη εντύπωση. Λοιπόν, αναφέρω ότι ο ιατρικός επισκέπτης είναι ένα επάγγελμα αναγνωρισμένο από την κυβέρνηση το 1985 με ένα τέτοιο της εφημερίδας της κυβέρνησης, όπου αναφέρει συγκεκριμένο η ιατρική ενημέρωση. Αφορά την ιατρική ενημέρωση που ακολουθούμε ασκούμενοι από φαρμακευτικές επιχειρήσεις, από τους ιατρικούς επισκέπτες, που σημαίνει ότι είναι επιστημονικές πληροφορίες στους υγειονομικούς επιστήμονες, γιατρούς, οδοντίατρους, κτηνίατρους, φαρμακοποιούς κτλ. Για τα φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν υπό την ευθύνη μας με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σωστά, όπως έχουν γίνει αποδεκτά από τον ΕΟΦ, με την έγκριση δηλαδή του ΕΟΦ, για την προστασία της δημόσιας υγείας. Εμείς με λίγα λόγια και πιο απλά μεταφέρουμε τις γνώσεις, τις πληροφορίες που εκπαιδευόμαστε από τις εταιρείες μας για αυτά τα φάρμακα και τα παλιά αλλά και τα καινούργια τα οποία βγαίνουν προς τους γιατρούς και τους ενημερώνουμε για ό,τι αφορά τα σκευάσματα αυτά, όποια επιστημονική μελέτη υπάρχει, καινούργια γνώσεις, ενδείξεις, ανενδείξεις, θεραπεία, ανεπιθύμητες ενέργειες, τα πάντα που αφορούν τα συγκεκριμένα φάρμακα. Αυτή είναι η καταπληκτική δουλειά μας.
πάνω στο κομμάτι αυτό το ιατρικό και το επιστημονικό. Στο διατάφτα λίγο. Πάνω σε αυτό έγινε και η συζήτηση με τον διοικητή. Γιατί στην ανακοίνωση, όπως τα είδατε, όπου είχατε και όλες καλεσμένο και το διοικητή τις προηγούμενες μέρες, αν θυμάμαι καλά, αναφέρει την ανακοίνωσή του για γενικότερα διακίνηση υγειονομικού υλικού, φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλα πράγματα. Εμείς λοιπόν ξεκαθαρίσαμε τι πραγματικά είναι ο ιατρικός επισκέπτης, όπου αυτά τα δύο χρόνια που είναι και διοικητής ο κ. Σαραμίδης, δεν είχαμε δημιουργήσει και δεν έχουμε δημιουργήσει και ποτέ κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, τη δομή του νοσοκομείου και όλα αυτά. Αντιθέτως, είμαστε διακριτικοί, η δουλειά μας γίνεται στις κλινικές και στα ιατρία και σε καμία περίπτωση δεν έχουμε επαφή με τον ασθενή, με τις κλινικές, με τις κλίνες τέλος πάντων, γενικότερα σε τέτοια θέματα. Δηλαδή, αυτό που είπε σε όλους τους τόνους, νομίζω, ο διοικητής προχθές, αν δεν κάνω λάθος, στον αέρα της εκπομπής, ότι δηλαδή τα ραντεβού θα γίνονται συγκεκριμένες ώρες, σε συγκεκριμένο σημείο του νοσοκομείου και πλέον οι ιατρικοί, μέρες, οι επισκέπτες δεν θα μπορούν να εισέρχονται σε αυτό και να κάνουν ουσιαστικά τη δουλειά τους όπως την έκαναν μέχρι πρότινος, επικαλούμενος στην ευρωπαϊκή αυτή οδηγία. Τελικώς τι συμφωνήθηκε σε αυτή τη συζήτηση που είχατε? Αυτό που συμφωνήθηκε, πρώτα απ' όλα αναγνωρίστηκε η δουλειά μας, που είναι πολύ σημαντικό, και τρόπος δουλειάς μας από το διοικητή του νοσοκομείου. Η δουλειά μας θα συνεχίσει να γίνεται όπως γινότανε. Δηλαδή, υπήρχαν ήδη από διάφορους εγκυκλίους που κυκλοφόρησαν και το 2010, το 2004, από τον Ασιώκα, του Πολύζου και του το Αβραμόπουλου και όλες αυτές οι εγκυκλοί που είχαν βγει από τα Υπουργεία Υγείας, που αναφέρει πώς πρέπει να γίνεται η είσοδος των ιατρικών επισκεπτών στα νοσοκομεία. Η είσοδός μας στα νοσοκομεία είναι συγκεκριμένη. Το ίδιο ισχύει και για την Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή, γίνεται καθημερινά και κάτω από ώρες που ισχύουν και είναι καθορισμένες ανακλινικοί από τους διευθυντές των κλινικών. Δηλαδή, άρα αυτό που είπε ο κύριος Αδαμίδης γινόταν ούτως ή άλλως. Τα ραντεβού οι γιατροί τα έκλειναν ουσιαστικά μαζί σας και γινόταν συγκεκριμένες ημέρες. Δεν τα έκλειναν οι γιατροί. Οι γιατροί απλά είναι κλινικοί τους, οι διευθυντές κλινικών έχουν ορίσει παράδειγμα Τρίτη, Πέμπτη, 12 με 2 μπορούν να επισκέπτουν οι ιατρικοί επισκέπτες τα γραφεία των γιατρών στις κλινικές για την ενημέρωση. Βέβαια εδώ ο διοικητής αγωνεί και θέλει να ελέγξει γενικότερα όλη την κατάσταση, γιατί όπως σας είπε, δεν είναι μόνο ιατρική επισκέπτες, όπως σας προανέφερα και εγώ, είναι και άλλα συναφή επαγγέλματα. Εκεί δίνεται η μεγαλύτερη βαρύτητα στο να μπει μια τάξη, ας το πούμε, και ένας έλεγχος. Εμείς είμαστε ένα σωματείο και ένας κλάδος ιδιαίτερα οργανωμένος. Γι' αυτό και προτείναμε στο διοικητή ότι πρώτα απ' όλα να εξαιρεθούμε από αυτή την ειδική άδεια και μάλιστα το δέχτηκε κιόλας αυτό, που είναι πολύ σημαντικό. Και κατά δεύτερο, του προτείναμε τις επαγγελματικές ταυτότητες. Τι σημαίνει επαγγελματική ταυτότητα? Εμείς μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια ως κλάδος ιατρικών επισκεπτών, είχαμε θεσπίσει την επαγγελματική ταυτότητα, η οποία υπογράφεται από την Ομοσπονδία και από το σωματείο, το κάθε σωματείο που υπάρχει ανά την Ελλάδα. Αυτή η επαγγελματική ταυτότητα, εν ολίγη να σας πω, αναφέρει το όνομα, το επώνυμο του εργαζόμενου, του ιατρικού επισκέπτη, το όνομα πατρός του, την κατοικία του, έχει αριθμό Μητρώου μέσα από το σωματείο και βέβαια την επιχείρηση, την εταιρεία για την οποία εργάζεται. Παράδειγμα, Σανόφι, έτσι, λέω τυχαία τώρα, ένα όνομα. Τι χάνει αυτό το διάστημα, επειδή έχουν γίνει πολλές απολύσεις καλά στον κλάδο μας, έχουν τουλάχιστον 40% έχει μειωθεί το προσωπικό ανά την Ελλάδα. Έχουν χαθεί πολλές θέσεις εργασίας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για την Αλεξανδρούπολη, ότι ήμασταν 140 άτομα και αυτή τη στιγμή πλησιάζουμε τα 80 περίπου. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι έχει φύγει ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων, έχει απολυθεί από τον κλάδο αυτό. Και από όσο καταλαβαίνω, μια τέτοια κίνηση θα μείωνε ακόμη περισσότερο τον αριθμό. Κυρία Σφιώτη, δηλαδή ο διοικητής του νοσοκομείου δεν είχε γνώση για το επάγγελμα? Σήμερα έμαθε. Είχε γνώση, αλλά είχε μερική γνώση από ό,τι καταλαβαίνω, διότι δέχτηκε την πρότασή μας με θετική. Ναι, γιατί η απόφαση του θα συνεχίσει να ισχύει, αλλά όχι τελικά για το δικό σας, για τους ιατρικούς επισκέπτες. Για τα άλλα τα παρεμφερή επαγγέλματα, τα οποία συνδέονται άμεσα ή έμεσα,
θα ισχύσει η απόφαση αυτή. Η απόφαση αυτή. Άρα νομίζω δεν είχε ξεχώριση τις αρμοδιότητες και το επάγγελμα του καθενός σας. Δεν σας άκουσα. Δεν τα είχε ξεχωρίσει αυτά τα πράγματα. Για τον κύριο Αδαμίδη, δηλαδή, θεωρούταν ότι όλα αυτά τα επαγγέλματα είναι ένα. Είναι το ίδιο. Υπήρχε αυτή η αίσθηση. Παρ' όλα αυτά, όντως, αυτό που λέτε θα ισχύσει για τα συναυτή επαγγέλματα. Θα γίνει πράξη ειδική άδεια, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με αίτηση που θα γίνει προς το νοσοκομείο για να γνωρίζουν ακριβώς πού θα βρίσκονται αυτοί οι συνάδελφοι. Γιατί και σε εμάς συνάδελφοι είναι, παρόλο που είναι σε συναυτή επαγγέλματα, είναι συνάδελφοι. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε αυτή τη δυνατότητα με την επαγγελματική μας πλέον ταυτότητα. Θα μπορούν να εισέρχονται ελεύθερα οι συνάδελφοί μας στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης για να κάνουν τη δουλειά τους όπως την κάνουν μέχρι σήμερα, με διακριτικότητα και με πάντα το συμφέρον και την προστασία της δημόσιας υγείας και τη σωστή πληροφόρηση και ενημέρωση στους γιατρούς. Μάλιστα. Κύριε Σπιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Εγώ απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ξάνθη, γιατί πόσα να ήταν, πόσα όμως. Ήτανε πάρα πολλά. Πολλά επώνυμα πάρα προϊόντα, πολλά. Σε εισαγωγικά επώνυμα μαϊμού προϊόντα. και με συλλήψεις, 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Πραγματικά, τι ποσό. Λοιπόν, στόπ όμως μπήκε στη διάθεση αυτών των προϊόντων από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. Συνελήφθησαν λοιπόν στις 10 Απριλίου στην Ξάνθη δύο άνδρες και δύο γυναίκες, καθώς διακινούσαν πλήθος από μιμητικών προϊόντων ένδυσης, υπόδυσης και αξεσουάρ μέσω διαδικτύου. Με συγχωρείτε, ήταν μια καλά στημένη απάτη, ωστόσο αποκαλύφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση κατά περίπτωση νομοθεσίας σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων περισσημάτων, καθώς και για τα δικήματα της πλαστογραφίας και της αντίστασης. Και όπως διακριβώθηκε από την έρευνα, οι συλληφθέντες είχαν δημιουργήσει σελίδες σε δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τουλάχιστον από το 2015, μέσω των οποίων προωθούσαν αυτά τα προϊόντα, χαρακτηρίζοντας αυτά ως πιστή αντιγραφή των γνήσιων. Οι παραγγελίες των προϊόντων γίνονταν είτε τηλεφωνικά είτε μέσω διαδικτύου και η αποστολή στους πελάτες εντός και εκτός Ελλάδας γινόταν με εταιρείες ταχυμεταφορών και ψευδή στοιχεία αποστολέα, ενώ η μεταφορά στις πληρωμές γίνονταν με αντικαταβολή ή κατάθεση χρημάτων στο τραπεζικό λογαριασμό. Μπήκε λοιπόν στόπ από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σε αυτή την ενέργεια. Κατασχέθηκαν φυσικά τα προϊόντα, τα φορτηγά που διακινούσαν όλα αυτά τα ρούχα, ρουχισμός, τσάντες, είπαμε, πορτοφόλια, ρολόγια και άλλα πολλά. Και το συνολικό ύψος των διαφυγόντων κερδών από τις παθούσες εταιρείες, σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες, υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Τεράστιο ποσό. Λοιπόν, πάμε στην Μαρίνα. Πάμε στη Μαρίνα λοιπόν, να δούμε την επικαιρότητα έτσι όπως την κατέγραψε σήμερα η Μαρίνα για το δελτίο ειδήσεων. Τι θα έχουμε, έχουμε σήμερα. Έχουμε τη Μαρίνα στο στούντιο, την έχουμε στούντιο. Τη Μαρίνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρίνα. Σας. Λοιπόν, για το αεροδρόμιο να μας πεις και για τις πτήσεις, το και τις καινούργιες πτήσεις. Ακριβώς, Γεωργία, από 27 Μαρτίου, από τέλη Μαρτίου, όπως ήταν αναμενόμενο, ξεκίνησαν οι καινούργιες πτήσεις με νέο προορισμό που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με τη Λάρνακα της Κύπρου από τον προηγούμενο. Τον ήχο λίγο, αν μπορείτε. Συγγνώμη, Μαρίνα. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε. Να μας πεις. Ξεκίνησαν λοιπόν οι καινούργιες πτήσεις από την TUS Airways. Είναι δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και κάθε Σάββατο. Και τα πρώτα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του αερολιμενάρχη κυρίως, είναι πάρα πολύ ευίωνα, καθώς είχαμε πάνω από 50% πληρότητα στο πρώτο χρονικό διάστημα, γεγονός το οποίο θεωρείται θετικό για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, καθώς ήταν μια νεκρή χρονική περίοδος όταν ξεκίνησαν τα δρομολόγια, αλλά δεδομένου του ότι φέτος το Πάσχα έπεσε και κάποιες ημέρες νωρίτερα, αυτό από ό,τι φαίνεται είχε και μια θετική μετάφραση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κίνηση για τις ημέρες του Πάσχα,
Αυτή κινήθηκε σε σταθερά επίπεδα πάντα σε σχέση με πέρυσι και είχε και μία μικρότερη αύξηση. Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό τώρα για το καλοκαίρι, να πούμε ότι για την Αλεξανδρούπολη προβλέπεται να υπάρχουν πτήσεις τσάρτερ που θα συνδέουν την πρωτεύουσα του Εύρου με το Παρίσι, όπως συνέβη και προηγούμενες χρονιές. Και να σημειώσουμε επίσης ότι το Μάιο αναμένεται και η έναρξη των δρομολογίων από την Sky Express, των δρομολογίων που θα συνδέουν με δύο πτήσεις ημερησίως την Αλεξανδρούπολη με την Αθήνα. Θυμόμαστε όλοι και γνωρίζουμε ότι αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα αυτοδιοικητικών εδώ και φορέων της περιοχής μας, κυρίως σε ό,τι αφορά το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων. Και κλείνοντας για να τελειώσω έτσι όπως ξεκίνησα με την Κυπριακή τους, αναμένεται να γίνει αναπροσαρμογή των δρομολογίων το επόμενο χρονικό διάστημα και κυρίως κατά την τουριστική περίοδο, δηλαδή από 1 Ιουνίου. Και αναμένεται αυτό το δρομολόγιο κατά βάση η άφιξη των Κυπρίων στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό είναι σημαντικό να το επισημάνουμε, ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον υπάρχει από τους Κυπρίους να έρθουν εδώ στα μέρη μας, παρά από τους Αλεξανδρούπολίτες να πάνε στην Κύπρο, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Αναμένεται αυτό το στοιχείο να αλλάξει. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ωραίες ειδήσεις. Αυτές καβάλα δεν θα γίνουμε βέβαια ποτέ, αλλά εντάξει. Μέχρι στιγμής ικανοποιημένοι είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Κάτσε να δούμε και με το νησί μας τι θα γίνει. Τι εννοείς? Τι θα γίνει με τη Σαμοθράκη? Τι θα γίνει φέτος, Σάκη, λοιπόν, με το νησί? Για να δούμε. Θα μπει σε εφαρμογή πλέον το μεταφορικό ισοδύναμο. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο. Αρχικά σε 32 νησιά του Αιγαίου, ανάμεσά τους και η Σαμοθράκη. Έγινε διαβούλευση με αντικείμενο το σχέδιο νόμου που θα εισάγει στις νησιωτικές κοινωνίες την εφαρμογή αυτή του μέτρου μεταφορικό ισοδύναμο στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου συμμετείχε ο Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός Γραμματέας και ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής και Αιγαίου και ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας. Και εκπρόσωποι φυσικά της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού των νησιών της ελληνικής επικράτειας. Το μέτρο θα αφορά την επιδότηση της διαφοράς της υπηρωτικής μεταφοράς ίσης απόστασης με την νησιωτική μεταφορά, ενώ σκοπός του είναι οι κάτοικοι της νησιωτικής Ελλάδας να απολαμβάνουν τιμές σε προϊόντα και μεταφορές, όπως και οι υπόλοιποι φυσικά κάτοικοι της χώρας, με επιδότηση του κόστους. Σε πρώτη φάση θα ισχύσει για τους μόνιμους κατοίκους, ενώ εάν βρεθούν πόροι θα επεκταθεί και για οποιονδήποτε επισκέπτη. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να σου δείξω μία φωτογραφία όμως τώρα. Εγώ όταν την είδα στο διαδίκτυο, στο xanthipress.gr, στην ιστοσελίδα λοιπόν από την Ξάνθη, αυτό νόμιζα ότι είναι προϊόν φωτομοντάζ. Δεν είναι. Αναρριχήθηκε. Τροχαίο. Τροχαίο, αλλά δεν έχει κάνει υπερβολική ταχύτητα. Αυτό έγινε επειδή ο οδηγός του αυτοκινήτου με βουλγάρικες πινακίδες το αυτοκίνητο. Ήταν ένα απίστευτο τροχαίο που σημειώθηκε χθες το πρωί στην σιδηροδρομική διάβαση των πηγαδίων. Αυτοκίνητο λοιπόν με βουλγαρικές πινακίδες και λόγω ταχύτητας προσέκρουσε σε σήμανση της διάβασης και ουσιαστικά σκαρφάλωσε πάνω της και σύμφωνα με τον προφανώς με κάποιον διερχόμενο, ο οποίος έστειλε αυτή τη φωτογραφία στο xanthipress.gr, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, ευτυχώς. Εντάξει, ωστόσο, αυτό είναι το θετικό. Ωστόσο, μάλιστα, δες εδώ τι κατάφερε να κάνει. Έγινε διάσημος, λοιπόν. Για λίγο. Λοιπόν. Για λίγο, ναι. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε λοιπόν εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής On Air. Επιστροφή λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και θα συνδεθούμε τηλεφωνικά, θα συνεχίσουμε με τηλεφωνική επικοινωνία, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον κύριο Γιαννοπλούλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Γιαννόπουλε. Λοιπόν, για πείτε μας λοιπόν σήμερα τι έγινε στην Κομωτινή. Υπογράψατε ένα σύμφωνο συνεργασίας με την περιφέρεια. Καταρχάς να σας πω ότι βρίσκομαι στην Οριστιάδα, έχοντας μια πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο και την ομάδα του, μέσα σε αυτά τα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας που κάνουμε. Οπότε και να μας πείτε γι' αυτό. Η διαχρονική έτσι, συνεργασία είναι να εγκαθιδρυθούν κάποιες συνέργειες μέσα στα πλαίσια της τεχνογνωσίας, της δυνατότητας, του
φυσικοτεχνικού και ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει το χαμόγελο, με τις προσπάθειες που κάνουν οι τοπικές αρχές που έχουν διάθεση για να κάνουν πράγματα, προκειμένου να μην χάνονται δυνάμεις και να αξιολογούμε καλύτερα καταστάσεις, έκτακτες ανάγκες, προβλήματα των παιδιών, έκθεση παιδιών σε εξωτερική εκδοχοποίηση, θέματα bullying, θέματα υγείας, κινητές με μονάδες περιστατικής θεραπείας που καλύπτουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όλα αυτά στα πλαίσια της καλής συνεργασίας, γιατί εμείς θέλουμε να υπηρετούμε μέσω των θεσμών τους τα παιδιά και τις οικογένειες με αξιοπρέπεια. Τελικά η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει την ανάγκη του χαμόγελου του παιδιού? Είμαστε περιοχή. Την έχει, αν δεν θέλει, και όλοι την έχουν, γιατί το χαμόγελο του παιδιού είναι η ίδια κοινωνία που έχει δημιουργήσει διαδικασίες τέτοιες και τεχνογνωσία με τους 500 επαγγελματίες που απασχολεί, με 3.000 εθελοντές, με εξοπλισμό, με γνώση, με γραμμές οι οποίες απαντούν σε 250.000 τηλεφωνήματα. Δεν τη χρειάζεται αν δεν έχει τη διάθεση της συνεργασίας, αλλά τη χρειάζεται όταν όλοι μας χρειαζόμαστε και το μυρμηγκάκι μας προκειμένου να δώσουμε δυνατότητα στα παιδιά να αντιμετωπίσουν κινδύνους που αυτή τη στιγμή είναι ευάλωτα. Παιδιά που σε κανένα μέρος της Ελλάδος δεν βρίσκονται σε κάποια κατάσταση απόλυτης ασφάλειας, και το τονίζω αυτό για να μην χαρακτηρίσουμε κάποια περιοχή πιο ευάλωτη από κάποια άλλη. Παιδιά που χρειάζονται, που είναι, έχουν κάποιες ιδιαίτερες αδυναμίες και προβλήματα, παιδιά που βρίσκονται εκεί πρέπει να βγουν από το περιβάλλον το επικίνδυνο, γενικότερα θέματα και καταστάσεις οι οποίες βασίζονται σε τεχνογνωσία και σε γνώση που αποκτά ένας οργανισμός μέσα από τις 23 χρόνια δράσης και που με σεβασμό τις προσφέρει στις υπηρεσίες και που με σεβασμό περιμένει να δούμε τα αποτελέσματα μέσα από αυτές τις συνέπειες. Γιατί αν δεν έχουμε αποτελέσματα, τότε δεν υπάρχει λόγο να κάνεις καμία σύμφωνο συνεργασίας. Δεν υπάρχει λόγο να βρίσκεσαι σε κάποια διαδικασία η οποία δεν αφήνει αποτελεσματικότητα στην κοινωνία. Είπατε ότι βρίσκεστε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και εγώ να ρωτήσω... Ορεστιάδα, συγγνώμη. Εμείς Αλεξανδρούπολη. Ήθελα να ρωτήσω, οι τοπικές κοινωνίες είναι ανοιχτές προς το χαμόγελο του παιδιού για αυτές τις συνεργασίες? Γιατί ξέρω ότι και με το Δήμο Ορεστιάδας έχει γίνει γνωστό ότι κάτι ετοιμάζεται εκεί πέρα. Ναι, και ετοιμάζεται και τη διάθεση έχει και ήδη κάνει πράγματα. Ναι, οι τοπικές κοινωνίες έχουν ανοιχτή την αγκαλιά για έναν φορέα που σέβεται καταρχάς αυτό που γίνεται ήδη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν απαξιώνεται κάτι που γίνεται, ίσα-ίσα που προσπαθούμε να το ενισχύσουμε με κάποια πράγματα τα οποία έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Δήμαρχος έχει διάθεση και οι συνεργάτες του και ήδη έχουν κάνει πράγματα. Οπότε ερχόμαστε λοιπόν να συμπληρώσουμε και να είμαστε το κέντρο αναφοράς σε θέματα τα οποία αφορούν το γνωστικό επίπεδο του χαμόγελου. Αλλά πρέπει να πούμε και στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει καλή διάθεση, καταρχάς του κόσμου. Όπου και να βρεθούμε υπάρχει αυτή η αγάπη του κόσμου, την οποία θεωρούμε πολύ σημαντικό απόκτημα σε αυτή την προσπάθεια. Άρα λοιπόν είναι ανοιχτή η ψυχή του καταρχάς και πολλές φορές και στην παραστασή του. Αλλά και το κυριότερο είναι ότι δεν είναι γνωστό, στηρίζουμε πάρα πολλά παιδιά από την ευρύτερη περιοχή, για τα οποία δεν είναι γνωστό κανέναν. Επίσης, διαπιστώσαμε τώρα που κάναμε απολογισμό να δούμε τι θα πούμε εδώ τώρα με την περιφέρεια. Δώστε μας κάποια στοιχεία. Που είναι διασωληνωμένα στο σπίτι τους και που καλύπτονται από το μαζί με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, που το χαμόγελο του παιδιού έχει βάλει δυνάμεις και γιατρούς και νοσηλευτές και εξοπλισμούς, προκειμένου να καλύπτουν τα παιδιά αυτά, γιατί δεν έχουν που να πάνε. Γιατί να φανταστείτε ότι στην Θεσσαλονίκη μόνο υπάρχουν 9 μόνο θέσεις διατατικής θεραπείας για παιδιά. Οπότε αν τα 140 παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σπίτι τους και αν πρέπει να πάνε στην διατατική θεραπεία του νοσοκομείου, δεν έχουν θέσεις. Οπότε στο σπίτι τους, σε μια διαδικασία των ασθενοφόρων μας γίνει τη μονάδα, θα τα πάει τα παιδιά, θα τα πάει στο νοσοκομείο, στην εξειδικευμένη μονάδα του Ιπποκρατίου, προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να επιβιώσουν, γιατί οι γονείς τα παιδιά τους θέλουν να ζήσουν και να τους δοθεί ευκαιρία, μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Και υπάρχουν παιδιά. Μεγάλος αριθμός και στην περιφέρειά μας, δηλαδή και στην Θράκη. Τα 140 που είπατε είναι μόνο στην Θράκη, είναι στην περιφέρεια. Είναι και ευρύτερη περιοχή και εδώ υπάρχουν, αλλά για μας μεγάλος αριθμός είναι, γιατί είναι ό,τι ακραίο μπορείτε να φανταστείτε για τη ζωή ενός παιδιού και για την οικογένεια, όταν πρέπει να έχεις μηχανήματα, το παιδί είναι διασωληνωμένο στο σπίτι και πρέπει οι γονείς μόνοι τους να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Ναι, υπάρχουν αρκετά παιδιά, έχω τον αριθμό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι, για μας είναι σημαντικό τα 15, 20, 30 παιδιά, είναι μεγάλος αριθμός που ενώ εδώ φαίνεται, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας δεν φαίνεται, γιατί δεν έχει υπάρξει κάποιος να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να
Μάλιστα. Και τονίζω, το λέω αυτό για το Ιπποκράτιο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που έχουμε κάνει σύμφωνο συνεργασία και την κάλυψη που του κάνουμε εμεί εκεί σαν θεσμό που έχουν αυτή τη διάθεση και περβαίνουν αυτού έχοντα και θελοντική διάθεση. Γιατί πρέπει να το πούμε για του γιατρού των νοσοκομείων, γιατί μπορεί να ακούσουμε κάποια καιρό κάποιου επίρροπου γιατρού, αλλά εμεί συνεργαζόμαστε με αυτού που πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μείνανε ξαφνικά και δεν είχαν τη δυνατότητα γιατί δεν υπήρχε πρόγραμμα, δεν υπήρχε κάτι. Και έτσι του δώσαμε τη δυνατότητα με τι υποδομέ μα, με τον εξοπλισμό μα, με του ανθρώπου μα που προσλάβαμε να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά του ακόμη καλύτερα και να μην λένε όχι σε παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση πραγματικά έκτακτη ανάγκη. Γιατί εδώ μιλάμε για τη ζωή ενό παιδιού που αν φύγει το σωληνάκι μπορεί να χάσει τη ζωή του. Mm-hmm. Και αυτό εγώ, αυτό με τη συνεργασία, κύριε Κωνσταντίνε Γενόπλε, δεν το... Τέλος πάντων, πιστεύω ότι το χαμόγελο του παιδιού κάνει τη δουλειά της πολιτείας που πρέπει να κάνει η πολιτεία. Την κάνει πρώτα το χαμόγελο του παιδιού και η συνεργασία αυτή. Μόνο δεν ξέρω αν είναι επίσης όρης αυτό. Πολλές φορές δεν είναι, αλλά ξέρετε, έχουμε αξιόλογους ανθρώπους μέσα στη δημόσια διοίκηση που αν δεν ήταν αυτοί εμείς απλώς θα κάναμε ευχές. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να τους αφήνουμε να απαξιώνονται μέσα από τις γενικόλογες και την άποψη για κάποια πράγματα που δημιουργούνται κατά καιρούς και αναδεικνύοντας και σεβόμενος εμείς αυτούς τους θετικούς ανθρώπους και εκείνοι μας σέβονται από τη μια μεριά, αλλά βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα είναι αυτό που μπορούμε να επερευνηθούμε ότι έχει καταφέρει σε συνεργασία με τους θεσμούς του χαμόγελου του παιδιού 23 χρόνια τώρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή υπομονή να έχετε, κύριε Γιαννόπουλο. Αυτό το χρειαζόμαστε. Δεν ευχαριστώ πολύ. Τώρα πόσο τραγικό είναι να ξέρει το χαμόγελο του παιδιού τον αριθμό των παιδιών που χρειάζονται, που είναι συνεννωμένα στο σπίτι, που κρέμεται τη ζωή τους. Με μηχανική υποστήριξη στο σπίτι, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να βρίσκονται σε νοσοκομείο. Να μην ξέρει η πολιτεία τον αριθμό. Ήξερε ο κύριος Γιαννόπουλος ότι έχουμε 14 με 20 παιδιά. Νομίζω ότι από την επίσκεψη του κυρίου Γιαννόπουλου και πέρα, εντάξει, βέβαια, οι συνεργασίες αυτές σίγουρα αποδίδουν και περιμένουμε να δούμε μόνο θετικά αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι αυτό που έμεινε από την επίσκεψη του κύριου Γιαννόπουλου ήταν αυτός ο τραγικά μεγάλος αριθμός, τον οποίο έκανε γνωστό για τα παιδιά τα οποία βρίσκονται διασωληνωμένα στα σπίτια. Και μιλάμε μόνο για αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Υπάρχουν και τα παιδιά, οι ίδιες οι οικογένειες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γιατί κάποιος σίγουρα δεν θα πρέπει να δουλεύει, θα πρέπει να κάθεται σπίτι να φροντίζει τα παιδιά ή κάποιον. Ναι. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα και πάμε στις δηλώσεις του κυρίου Κολγιώνη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συνεταιριστικού Οικοκυστηρίου Εύρου. Λέει ότι θα κινηθούν νομικά, δικαστικά με μηνύσεις για διαφορία. Είμαστε για ακόμη μια φορά θεατές στο ίδιο έργο. Αυτό δήλωσε. Στάθηκε στον απόϊχο λοιπόν του πλημμυρικού φαινομένου, επισημένοντας πως το κεντρικό κομμάτι του νομού οι αγρότες δεν γνωρίζουν καν αν θα σπείρουν τα χωράφια τους. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη της γεωργίας ούτε για προσέλκυση νέων επενδύσεων. Ο νομός χρόνο με το χρόνο υποβαθμίζεται. Αυτό ήταν το σχόλιο από τον πρόεδρο του Συνεταιριστικού Οικοκυστηρίου Εύρου στον απόϊχο του πλημμυρικού φαινομένου στον Εύρο. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Με το λίγο το νερό ή το περισσότερο το νερό που έρχεται, πλημμυρίζουν οι εκτάσεις. Εκτιμώ ότι και φέτος δεν έγινε κάτι σημαντικό σε επίπεδο πρόληψης. Όλες οι εκτάσεις που ήταν να πλημμυρίσουν, πλημμυρίσαν. Το φαινόμενο εξελισσόταν επί πολλές μέρες και δεν έγινε καμιά προσπάθεια να περιοριστεί. Δεν ξέρω πού μπορεί να πάει αυτή η δουλειά. Οι αγρότες είναι ανάστατοι, είναι και απογοητευμένοι. Δεν βλέπουν προστασία από κανέναν φορέα, είτε αυτό είναι η πολιτεία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε σε επίπεδο αποζημιώσεων είναι ο ΕΛΓΑ. Και δεν ξέρουν και εν ώψη και της καινούργιας καλλιεργητικής περίοδου και των δηλώσεων ΟΣΔΕ που θα αρχίσουν σε λίγες μέρες, ήδη έχουν ξεκινήσει, τι θα καλλιεργήσουν, πότε θα καλλιεργήσουν, αν μπορέσουν να καλλιεργήσουν, εάν θα αποζημιωθούν. Ο προβληματισμός είναι έκδηλος και τα παράπονα πολλά, ιδίως στο κεντρικό κομμάτι του νομού Εύρου. Ο πρόεδρος του ΣΥΝΕΚΟ Εύρου επισήμανε πως οι αγρότες θα κινηθούν και δικαστικά, κάνοντας λόγο για διαφορία που επισύρει σύμφωνα με τον ίδιο και νομικές ευθύνες. Και βέβαια θέλω να τονίσω και κάτι άλλο, επειδή και οι αγρότες έχουν κουραστεί να περιμένουν. Ήδη συγκεντρώνονται υπογραφές, αυτή τη φορά θα προχωρήσουμε και δικαστικά.
θα γίνει μήνυση. Κατά παντός υπευθύνων, ενδεχομένως, αν κρίνουμε και μόνοι μας ότι υπάρχουν ευθύνες, να γίνουν και αγωγές συγκεκριμένες. Είτε σε υπηρεσιακούς είτε σε πολιτικούς παράγοντες. Για κολυσιεργία, δηλαδή, αντιμετώπιση. Όχι για κολυσιεργία, για αδιαφορία. Για αδιαφορία θα γίνουν. Δεν μιλάμε για κολυσιεργία. Υπάρχουν ενέργειες που θα έπρεπε να προχωρήσουν εδώ και ημέρες. Οι αγρότες βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και δεν γνωρίζουν καν αν και πώς θα καλλιεργήσουν. Υπάρχουν καλλιέργειες που χάθηκαν, επισήμανε ο κύριος Κολγιώνης. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Καΐσας, ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα στεγνώσουν τα χωράφια και θα σπείρουν οι αγρότες. Μακάρι να έχει δίκιο ο κύριος Καΐσας και να μην είχαμε εμείς. Μακάρι να ήταν έτσι. Να φεύγαν τα νερά, να φεύγαν έγκαιρα και να μπαίναμε και να καλλιεργούσαμε. Μακάρι. Μακάρι να βγει αληθινός. Αλλά δεν το βλέπω. Σήμερα ακόμη το σύνολο των εκτάσεων, τα 96.000 στρέμματα, 93 πόσο είναι σύμφωνο με το σύστημα Κοπέρνικος, είναι κατακλυσμένα με νερό. Δηλαδή ένα χωράφι στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν έχουμε βροχοπτώσεις, που... Λοιπόν, επιστροφή. Και επιστροφή και πάμε λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία και φέτος για τις φορολογικές δηλώσεις. Μέσα στις επόμενες μέρες λοιπόν αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή στο Τάξης για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με τα εισοδήματα του 2017. Αυτό δήλωσε η Υφυπουργός Οικονομικών, η κυρία Παπανάτσιου, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και ανέφερε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει και από τον διοικητή της ΑΔΕ, μέσα τις επόμενες μέρες θα ανοίξει η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και μέχρι το τέλος του Απριλίου θα ανακοινωθεί και ο μεγαλύτερος όγκος των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων και ότι η αύξηση των αντικειμενικών τιμών δεν συνεπάγεται κατά ανάγκη, όπως είπε, με την αύξηση του ένφια. Γιατί αυτό ακούσαμε και τις τελευταίες ημέρες, ότι πιθανόν να έχουμε αύξηση των αντικειμενικών αξιών και συνέπεια αύξηση στο έμφυα. Να ανοίξει ο καιρός, δεν ήθελες κάνε φορολογική τώρα, γιατί εγώ κάπως έτσι τα έχω συνδυάσει με το που έρχεται η άνοιξη. Το έχεις συνδέσει έτσι. Ναι, το έχω συνδέσει έτσι λίγο στο μυαλό μου, δεν είναι ωραίο, αλλά δεν είναι ωραία, δεν είναι καλά. Αλλά τέλος πάντων πάμε τώρα στη Ροδόπη, γιατί είχαμε ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη διακινητών εκεί. Συνέλευσαν λοιπόν χθες το μεσημέρι στον νομό Ροδόπης από αστυνομικούς του τμήματος συνοριακής φύλαξης Σαπών τρεις ημεδαπή ηλικία 48, 38 και 34 ετών, οι οποίοι προωθούσαν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 12 παράνομους μετανάστες. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 34χρονο να οδηγεί ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με συνοδηγό τον 48χρονο και να λειτουργούν ως προπομπός για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων. Και ένα άλλο αυτοκίνητο από πίσω όπου το οδηγούσε ο 38χρονος με το οποίο μετέφερε παράνομα στην χώρα 12, στην ενδοχώρα 12 παράνομους μετανάστες. Αυτή η καταδίωξη εισαγωγικά, αυτό το ανθρωποκυνηγητό έγινε σε παράδρομο της Εγνατίας Οδού Αλεξανδρούπολης Κομωτινής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα δύο οχήματα και επιχείρησαν να τα ελέγξουν. Σε σήμα στάσης πραγματοποίησαν ο 34χρονος οδηγός του ενός το ακινητοποίησε, ενώ ο 38χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος του επιβατικού δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς, από τα περιπολικά. Ο 38χρονος μπήκε στον οικισμό του Θρυλωρίου, όπου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε στήλο φωτισμού, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός ευτυχώς. Έχουμε δει στο παρελθόν τι έχει γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Και με νεκρούς και με πεζούς Δημήτρης. Και με, ναι. Το θυμάμαι γιατί είχες κάνει εσύ το ρεπορτάζ τότε, γι' αυτό. Στη συνέχεια λοιπόν ο διακινητής τράπηκε πεζός σε φυγή, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς. Αυτά. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το τμήμα συνοριακής φύλαξης Σαπών. Είναι αυτά που λέμε, ότι από εδώ και πέρα θα είναι ένα συχνό φαινόμενο το πέρασμα των παράνομων μεταναστών. Και πάμε σε κάτι άλλο που καιρού επιτρέποντος θα μπορέσουμε να τα απολαύσουμε και να τα απολαύσουν όσοι λοιπόν θα βρεθούν στην πλατεία του Φάρου το επόμενο Σάββατο. Εγώ με αυτό το σύλλογο τα βρίσκω το καλοκαίρι. Στη Μεγάλη Πανσέληνο του Αυγούστου στείνουν αυτό το
τηλεσκόπιο το τεράστιο στην παραλία και είναι τόσο ωραία αυτή η δράση που κάνουν κάθε χρόνο και τους έχω βάλει μες στην καρδιά μου. Ο κύριος Σαμαντατίδης λοιπόν είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι θα γίνει στις 21 Απριλίου που είναι η διεθνής... Πώς θα τη γιορτάσουμε λοιπόν την ημέρα αστρονομίας. Ναι, όπως είπατε και εσείς, 21 Απριλίου είναι το άλλο Σάββατο, η διεθνής ημέρα αστρονομίας. Είναι όπως το λέει και η μέρα, ο τίτλος, ότι είναι μια διεθνής, ας πούμε, γιορτή της αστρονομίας. Ο σκοπός είναι το να έρθει σε επαφή το κοινό με την αστρονομία γενικά, είτε είναι με το τηλεσκόπιο, είτε είναι και κάποιες απορίες που ανέχει το κοινό. Μπορεί να ρωτήσει το οτιδήποτε. Θα γίνουν κάποιες δράσεις, λίγο να μας πείτε γι' αυτό. Ναι, η δράση που θα γίνει τουλάχιστον στην Αλεξανδρούπολη φέτος είναι αυτό που θα γίνει το Σάββατο το βράδυ, 21 Απριλίου, όχι μεθαύριο, αύριο μάλλον. Εμείς θα είμαστε στην πλατεία του Φάρου το βράδυ, μετά τις 9 ας πούμε, που θα αρχίσουν τα βιάζει, με κάποια τηλεσκόπια και θα μπορεί ο κόσμος να περνάει και να βλέπει διάφορα ουρανιακά αντικείμενα, το φεγγάρι, το πλανήτη Δία και κάποια άλλα πράγματα. Αλλά όπως είπατε, εάν μας το επιτρέψει ο καιρός, γιατί αυτό το καιρό είναι λίγο μη αλλιώς, θα πρέπει αναγκαστικά να έχεις αστεριά, να μην έχεις συννεφιά, να μην βρέχει κυρίως. Θα είμαστε εκεί πέρα, όσο υπάρχει κόσμος, θα υπάρχουν και εμείς εκεί για να βλέπει ο κόσμος να τηλεσκόπια. Αυτή η αγάπη, πόσα μέλη καταρχήν έχει αυτός ο σύλλογος και αυτή η αγάπη για την αστρονομία πώς εξελίσσεται, δηλαδή πηγαίνετε σε σεμινάρια, διαβάζετε μόνοι σας, γιατί σας ξέρουμε μέσα από τις δράσεις. Είναι λίγο από όλα. Ο σύλλογος αυτή τη στιγμή έχει περίπου 14 χρόνια ζωής, από το 2004. Ο κάθε ένας όμως έχει διαφορετική, ας πούμε, καταβολή. Οι περισσότεροι είμαστε ερασιτέχνες, δηλαδή δεν έχουμε καμία σχέση με τυχό, ας πούμε, τη σχολή, είτε επαγγελματικά, είτε απλά να το έχουμε σπουδάσει. Διαβάζουμε κυρίως, το βασικό είναι κάποιος το να μάθει από μόνος του, αλλά ο σύλλογος είναι και μια ευκαιρία για κατεύθυνση, ας το πούμε έτσι, για να μάθει κάτι παραπάνω που δεν το ήξερες. Και να πάρεις κάποια, ας πούμε, ερεθίσματα για να εξελίξεις αυτό το πράγμα το οποίο σου αρέσει. Εσείς όμως με τις δράσεις αυτές δίνετε ερεθίσματα κυρίως στα παιδιά, στους εφήβους, στους ανθρώπους το να ακολουθήσουν αυτό το χόμπι. Ναι, είναι κάποιοι οι οποίοι μετά από αυτήν τη διαδικασία έρχονται και σας βρίσκουν. Είναι και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, ας πούμε, που μας βλέπουν συνέχεια κάθε χρόνο, είναι τα παιδιά, γιατί πηγαίνουμε και στα σχολεία που μας προσκαλούν για να μιλήσουμε στα παιδιά. Κάτι το οποίο για μας είναι και σημαντικό, αλλά και το αγαπάμε, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Και γιατί μας αρέσει ότι κάποια παιδιά έχουν ένα ενδιαφέρον λίγο πιο καλό, ας το πω έτσι, από τα συνηθισμένα που πλέον έχει η νεολαία. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με αυτό. Όπως λέτε και εσείς, τα καλοκαίρια που... Εγώ στην ουρά με τα παιδάκια είμαι πάντως, να ξέρετε. Γι' αυτό σας λέω, τα παιδιά ασχολούνται. Είναι μεγάλοι οι οποίοι έρχονται και ας το πούμε κολλάνε. Δηλαδή τα παιδάκια μπορεί, περνάνε, βλέπουν εκείνη τη στιγμή, μπορεί να το δούνε και το ξεχνάνε. Οι μεγάλοι όμως κολλάνε, ρωτάνε, θέλουν να ξαναδούνε. Οι μεγάλοι τα βλέπουν πολλά χρόνια με γυμνό μάτι, οπότε σίγουρα τους κάνει και εντύπωση όταν τα δουν από κοντά. Είναι ακριβό χόμπι, κύριε Σαμαρατίδη. Ναι, δυστυχώς είναι λίγο. Αυτό το τηλεσκόπιο πόσο κοστίζει, το τεράστιο που βλέπουμε όλοι. Κοιτάξτε τώρα, εμείς αυτά τα τηλεσκόπια που έχουμε είναι, ας πούμε, το ταβάνι της θερατικής αστρονομίας. Από τα καλύτερα. Αυτά κάνουν κάποιες χιλιάδες ευρώ. Τώρα κάποιος που θέλει να ξεκινήσει μπορεί να ξεκινήσει και με πολύ λιγότερα. Δηλαδή με ένα budget, ας πούμε, των 400-500 ευρώ και ακόμα πιο κάτω, αλλά για ένα ικανοποιητικό, ας πούμε, τηλεσκόπιο, κάπου εκεί πέρα κυμαίνονται, ας πούμε, οι τιμές. Και από εκεί και πέρα, όπως και στα πάντα, δεν υπάρχει, ας πούμε, περιορισμός. Απλά
θεωρώ ότι αυτά που έχουμε εμείς είναι αρκετά σοβαρά. Μια χαρά είναι. Εμάς τουλάχιστον τις γνώσεις που θέλουμε να πάρουμε και να δούμε αυτό που μας εξηγείτε εσείς, γιατί συνήθως δεν καταλαβαίνουμε πολύ τι βλέπουμε, εξηγήσεις ζητούμε, μας το προσφέρετε με τον καλύτερο τρόπο και ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μανατίδη. Και να πούμε βέβαια ότι 21 Απριλίου το Σάββατο, στον Φάρο, το βράδυ, μετά τις 9 η ώρα, όσοι θέλουν μπορούν να έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν. Είπαμε, εκτός και αν βρέχει. Ναι, καιρού επιτρέποντος, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα σε ένα θέμα. Έχετε καταλάβει, αγαπάω πολύ τα ζώα, αγαπάω πάρα πολύ. Κάθε μέρα πρέπει, ναι. Νομίζω, ναι, βοηθάει και το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο, κάθε μέρα σου είχε κάτι. Αυτό δεν είναι τόσο άσχημη είδηση. Σώθηκαν οι άνθρωποι και σώθηκαν εξαιτίας του σκύλου τους. Mm-hmm. Πόσο γλυκό και τρυφερό όλο αυτό. Λοιπόν, να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο σκυλάκος τους, λοιπόν, ο σκύλος της οικογένειας έσωσε τους ιδιοκτήτες όταν το σπίτι πήρε φωτιά και κάηκε ολοσχερός, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες. Αυτός είναι ο σκυλάκος. Κυρίως το ένα μέλος της οικογένειας, το οποίο ήταν και αυτό το οποίο θα κεγόταν ζωντανή. Κοιμόταν. Η κοπέλα. Κοιμότανε και έχει και προβλήματα. Γυναίκα, όχι κοπέλα, ηλικιωμένη, ακόμη χειρότερα. Ήταν μέσα στο σπίτι η κυρία, λοιπόν, που βλέπουμε. Κοιμόταν, λοιπόν, στο σπίτι. Ο σκύλος ήταν στην αυλή. Γάβγιζε συνέχεια, τον άκουσαν και οι γείτονες. Οι γείτονες κατάλαβαν ότι είδαν τον καπνό, επειδή βγήκανε να δούνε γιατί γαβγίζει τόσο πολύ το σκυλί. Κάλεσαν, λοιπόν, οι γείτονες στην πυροσβεστική και ο σκυλάκος δεν περίμενε τους γείτονες για να σώσει την αφεντικίνα του. Πολύ απλά πήδηξε από το παράθυρο, το οποίο ήταν ανοιχτό, και πήγε και γάβγιζε στο πρόσωπό της μπροστά για να τη σηκώσει. Η γυναίκα έχει κινητικά προβλήματα, οπότε ήθελε παραπάνω χρόνο. Mm-hmm. Ευτυχώς η φωτιά ήταν στο πάνω μέρος, βέβαια, του σπιτιού, οπότε μέχρι να εκτεληχθεί και να φτάσει στο κάτω μέρος, η γυναίκα κατάφερε, παρά τα προβλήματα υγείας και τα κινητικά προβλήματα, να βγει από το σπίτι. Το σπίτι, βέβαια, κάει και ολοσχερός. Τώρα ο Δήμος, η περιφέρεια, κάποιος πρέπει να βοηθήσει αυτό το ανδρόγυνο ηλικιωμένων ανθρώπων, οι οποίοι βρέθηκαν από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς σπίτι. Υπήρχε φιάλη υγραερή, οπότε έγινε και έκρηξη. Και κάπως έτσι κάει και το σπίτι ολοσχερός, αλλά ας μείνουμε, τουλάχιστον εμείς που δεν ξέρουμε παραπάνω και τι βοήθεια θα λάβουν, σε αυτό εδώ το μούτρο, το οποίο κατάφερε τουλάχιστον να σώσει ανθρώπινες ζωές. Και αυτή ήταν μια πολύ καλή, το πρώτο σκέλος, η καλή είδηση. Και πριν λίγο καιρό είχα ακούσει για σκύλο ο οποίος ειδοποίησε τους γείτονες και καταλάβανε ότι είχε μπει φωτιά σε ένα σπίτι, όχι εδώ, στην Ελλάδα πάλι όμως. Νομίζω ήταν πριν τις γιορτές πάλι ένα παρόμοιο έτσι περιστατικό και ξεσήκωσε τη γειτονιά και κατάφεραν να βγάλουν τους ανθρώπους. Αυτά, λοιπόν, με τους μικρούς μας τετράποδους φίλους κάνουν και τέτοια θαυματάκια. Και λοιπόν, πάμε σε στοιχεία, λοιπόν, πληρότητα ξενοδοχείων για το πρώτο τρίμηνο του 2018, ικανοποιητικά. Ικανοποιητικά, άλλωστε ακούσαμε και τον κύριο Χατζηκωνσταντίνου τις προηγούμενες μέρες. Σε ανακοίνωσή της τώρα όσον αφορά τον ξενοδόχο Καβάλας. Mm-hmm, μάλιστα, οι ξενοδόχοι Καβάλας. Σε χαμηλό είπαν αυτοί επίπεδο, ότι θα περίμεναν και περισσότερα να δούνε όσον αφορά την κίνηση στα ξενοδοχεία της περιοχής τους κατά τις ημέρες του Πάσχα. Αλλά γενικότερα η πληρότητα άνοιξε το 70-80% την ώρα που πολλά ξενοδοχεία στη Θάσο μάλιστα δεν είχαν ανοίξει. Λόγω του Πάσχα. Έπεσε νωρίς. Γιατί σύμφωνα με αυτούς έπεσε νωρίς, οπότε δεν βοηθούσε ο καιρός για να γίνουν και μπάνια. Αν και ο καιρός τελικά βοήθησε. Είχαμε αρκετά καλό καιρό, αλλά σαν η περίοδος δεύτερη που μέρα έπεσε, δεν είχαμε. Ναι, ναι. Ήταν μελαγχολικός όλη τη μεγάλη εβδομάδα, ήταν περίεργα. Mm-hmm. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η μέση πληρότητα του πρώτου τριμήνου του 2018 κινήθηκε στο 24% με 22% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Η αναλογία μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών επισκεφτών άλλαξε λίγο σε βάρος των Ελλήνων, δηλαδή η μεγαλύτερη πλειοψηφία των επισκεπτών του χειμώνα ήταν Έλληνες και συμμετείχαν κατά 63% στην συνολική πληρότητα στο πρώτο τρίμηνο του 2018. Οι αλλοδαποί κάλυψαν μόνο το 36,8% των διανυκτερεύσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος
και παρουσίασε άνοδο περίπου στο 40% για το πρώτο τρίμηνο του 2018 στην Καβάλα. Λοιπόν. Και πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστροφή on air. Επιστρέψαμε λοιπόν για το τρίτο και τελευταίο μέρος. Ωραία το είπα το ρο. Για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Για να το καταλάβουμε καλά. Γιατί μιλάς σιγά, δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος, αλλά δεν μπορούμε να τον πούμε. Λοιπόν, πάμε σε ρεπορτάζ. Λέω, μας λένε ότι μιλάμε πάρα πολύ γρήγορα. Έλα τώρα. Έλα. Λοιπόν, έτσι. Πάμε σε ρεπορτάζ, πάμε σε θέματα εκπαίδευσης, πάμε στις δηλώσεις του Κώστα Ασλάνογλου. Οι κινητοποιήσεις μας αποδείχθηκε πως έφεραν αποτέλεσμα. Θα συνεχίσουμε διεκδικώντας κυρίως την κάλυψη των κενών με γνώμονα το διορισμό των αναπληρωτών. Αυτό επεσήμανε λοιπόν ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αλεξανδρούπολης. Ο κύριος Κώστας Ασλάνογλου τόνισε πως στην πρωτεύουσα του νομού Εύρου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σχολικής στέγης, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, και νομίζω η απάντηση που παίρνει ο κύριος Ασλάνογλου είναι τα σχολεία στο ΚΕΓΕ. Θα περιμένουμε λίγο μέχρι να γίνουν, αλλά πάμε να δούμε τις δηλώσεις του. Πάγιο αίτημά μας ήταν και παραμένει ο διορισμός εκπαιδευτικών για να καλυφθούν τα κενά. Πρέπει οι αναπληρωτές που δουλεύουν χρόνια με ελαστική μορφή εργασίας να μονιμοποιηθούν. Αυτό ήταν και εξακολουθεί να είναι το κυριότερο ζητούμενο και για το Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αλεξανδρούπολης. Εμείς αυτό που ζητάμε και συνεχίζουμε να ζητάμε και ζητούσαμε ως τώρα ήταν πρώτα-πρώτα διορισμοί. Θεωρούμε ότι θα είναι το βασικό που θα αναβαθμίσει την εκπαίδευση, που θα δουλέψουν οι συνάδελφοι και θα αναβαθμίσει και την κοινωνία μέσα από την εκπαίδευση των παιδιών, των μαθητών μας. Ταυτόχρονα ζητάμε και πολλά άλλα πράγματα. Θα αναφέρω 2-3 μόνο έτσι ως χαρακτηριστικά. Είναι το 14χρονο υποχρεωτικό σχολείο. Πρέπει να έχουμε 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή στον υπηαγωγείο μας. Να είναι 14 χρόνια δηλαδή το υποχρεωτικό σχολείο, ώστε να έχουμε τα παιδιά μας να σπουδάζουν και να πηγαίνουν όλα στο σχολείο. Ταυτόχρονα ζητάμε τη μείωση των αριθμού των μαθητών σε αναλογία με τον δάσκαλο, όπως και στον υπηαγωγείο. Τώρα είναι 25 στο δημοτικό και θέλουμε να γίνει στα 20 και στον υπηαγωγείο να γίνει στα 15, αναλογία δασκάλου με μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν πως οι αντιδράσεις και οι κινητοποιήσεις τους είχαν αποτέλεσμα, αποτιμώντας πως η στάση του Υπουργείου έγινε πιο δεκτική με συνακόλουθη απόσυρση αποφάσεων και προτάσεων που σύμφωνα με τους ίδιους ζημίωναν το παρόν και υποθήκευαν το μέλλον της εκπαίδευσης στη χώρα. Πλέον, από ένα σημείο και μετά άρχισε το Υπουργείο να συζητά πλέον τους διορισμούς. Βέβαια, πάντοτε είμαστε καχύποπτοι, πάντοτε σκεφτόμαστε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι πιθανώς να υπάρχουν σκοπιμότητες. Ωστόσο, οι κινητοποίησεις, οι απεργίες, γενικά η δραστηριότητα συνδικαλιστική είναι επένδυση. Είναι επένδυση με την έννοια το ότι θα σε ακούσουν και μας ακούνε. Μπορεί να αντιδρούν, αλλά στο τέλος θα μας ακούσουν και είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε αποτελέσματα. Ίσως να μην πάρουμε το 100% αυτών των τιμάτων μας, αλλά θα έχουμε αποτελέσματα. Έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα σχολικής στέγης στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό χαρακτήρισε ο Κώστας Ασλάνογλου ως ένα από τα μείζωνα ζητήματα που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν χθες. Έχουμε διαμορφώσει σε αίθουσα κάθε γωνιά των σχολείων, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο ίδιος. Έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα στην Αλεξανδρούπολη. Είμαστε μία πόλη η οποία έχει από την περιφέρειά μας τουλάχιστον τα σοβαρότερα προβλήματα στη σχολική στέγη. Η πόλη μας που είναι αριθμητικά σε πληθυσμό περίπου, υστερεί κανένα 2-3 χιλιάδες από την Καβάλα τουλάχιστον ο ιστός, η Αλεξανδρούπολη έχει 12 σχολεία και έναν τον πειραματικό 13 και η Καβάλα έχει 23. Καταλαβαίνετε ότι η αριθμή είναι τεράστια. Έχουμε φτιάξει πλέον κάθε γωνιά του σχολείου και σε όλα τα σχολεία, δεν έχει μείνει σχολείο πλέον, έχουμε φτιάξει κάθε γωνιά αίθουσα. Δεν μπορεί έτσι να συνεχίσει. Είναι γεγονός ότι οι δημοτικοί άρχοντες εδώ και χρόνια, όχι τώρα, αλλά εδώ και χρόνια, δεν έχει ασχοληθεί κανένα σοβαρά με τη σχολική στέγη. Έχουμε έρθει σε επαφή πάρα πολλές φορές και με τον Δήμαρχο και με τις τοπικές αρχές και περιμένουμε πέρα από τις εξαγγελίες σοβαρές παρεμβάσεις. Σοβαρές παρεμβάσεις που θα έχουν βραχυπρόθεσμο στόχο, διότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα και βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμο.
και το Σαββατοκύριακο γιορτή στη Σαμοθράκη. Μεγάλη γιορτή την Κυριακή. Είναι ο Σάκης ο Βασιλούδης που με κάνει να λέω πάντα ναι για τη Σαμοθράκη. Α, και, ναι. Και μία γιαγιά εδώ πέρα συνεργάτηδας, η οποία λέει ότι πείτε και λίγο για τη Σαμοθράκη. Ένα λοιπόν τη Σαμοθράκη. Έτσι. Και όσοι νομίζουν ότι δεν μπορούν να πάνε, μπορούν να πάνε λοιπόν στη Σαμοθράκη από το Σάββατο. Είναι η γιορτή των 5 νεομαρτύρων. Είναι ένα τρίμερο το οποίο αρκετός κόσμος πηγαίνει στη Σαμοθράκη. Το Σάββατο δεν υπήρχε καράβι αυτή τη σεζόν για να πάει κάποιος. Τελικά η ΣΑΟΣ Φέρης ενημερώνει σήμερα ότι μπαίνει νέο δρομολόγιο, με αφορμή βέβαια την αυξημένη κίνηση που θα υπάρξει για την τοπική γιορτή των 5 νεομαρτύρων. Το Σαόνισσος θα αναχωρήσει από Σαμοθράκη προς Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 8 η ώρα το πρωί και Αλεξανδρούπολη προς Σαμοθράκη στις 3 η ώρα το μεσημέρι του Σαββάτου. Και την Κυριακή θα ισχύσουν τα δρομολόγια. Όσοι έχουν, μπορείτε να μπείτε και στο πρόγραμμα να τα δείτε. Νέα δρομολόγια λοιπόν από Σαμοθράκη για Αλεξανδρούπολη 8 η ώρα το πρωί και από Αλεξανδρούπολη για Σαμοθράκη στις 3 η ώρα το μεσημέρι για όσους θέλουν να πάνε στην Σαμοθράκη, Σάκη. Από Σαμοθράκη. Τι πες, τι μας είπατε, τι επισήμανση. Όχι. Εμάς το πρόγραμμα αυτό που έχουμε μπροστά μας λέει άλλο, αγαπημένο κοντρόλ. 8 η ώρα από Σαμοθράκη, Αλεξανδρούπολη. Ναι. Και 3 η ώρα από Αλεξανδρούπολη για Σαμοθράκη. Εντάξει. Οκ. Ναι. Okay. Εντάξει. Συμφωνεί είμαστε. Το κοντρόλ. Συμφωνεί. Μπορείτε να το τσεκάρετε κιόλας. Μπορείτε να το τσεκάρετε κιόλας. Δηλαδή, αν δεν μας πιστεύετε τόσο πολύ. Λοιπόν. Προχωράμε, πάμε στην 25η διοργάνωση της εμπορικής έκθεσης Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2018 που θα γίνει στην Κομοτηνή. Η έκθεση φέτος, όπως σας είπα, διοργανώνεται για 25η φορά. Διέρχεται από μια κρίση τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά όπως εξήγησε στην εφημερίδα ο Χρόνος, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Αντώνης Γραβάνης, ο στόχος είναι να υπάρχουν πολλοί εκθέτες, να υπάρχουν επαγγελματίες και επιχειρήσεις που θα αναδείξουν την εμπορική έκθεση, αλλά και η επισκεψιμότητα παίζει μεγάλο ρόλο, η ποιότητα των ανθρώπων και οι παράλληλες εκδηλώσεις. Όλη αυτή η συνολική προσπάθεια θα πρέπει σε όλους τους τομείς να είναι ικανοποιητική και επιτυχημένη. 18 με 20 Μαΐου είναι οι ημερομηνίες διεξαγωγής. Η έκθεση λοιπόν που τη διοργάνωση την έχει η ΔΕΘ όπως κάθε χρόνο. Αυτό που τονίζει ο κύριος Γραβάνης είναι ότι όλοι επικουρικά συμβάλλουμε ούτως ώστε αυτή η έκθεση να έχει όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα, να μπορεί να ενισχύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιχειρηματικότητα της περιοχής και να αναδείξει προϊόντα και υπηρεσίες των επιχειρήσεών μας. Όσο για τη συμμετοχή, όπως πληροφορεί την δημοσιογράφο της εφημερίδας, όλα τα επιμελητήρια της περιφέρειας θα συμμετέχουν με τις επιχειρήσεις τους. Αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις είναι αρκετά ικανοποιητικό. Βέβαια, ο κύριος Γραβάνης έχει και την ιδιότητα του πρόεδρου του επιμελητηρίου και εξηγεί ότι το επιμελητήριο θα ενισχύσει με κάποιο τρόπο τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν, όπως και αυτός θα αποσαφινιστεί βέβαια τις επόμενες μέρες. Το κόστος αυτή τη στιγμή είναι 30 ευρώ το τετραγωνικό, δηλαδή για ένα περίπτερο 10 τετραγωνικών το κόστος είναι 300 ευρώ, το οποίο είναι ένα κόστος το οποίο μπορεί μια επιχείρηση, όπως λέει, να ανταπεξέλθει. Αλλά μέσα σε όλο αυτό το επιμελητήριο θα έρθει και θα συμβάλλει ενισχύοντας οικονομικά αυτό το κόστος, αλλά και τον τρόπο το οποίο θα δουν στις επόμενες μέρες και στις συναντήσεις που θα συνεχίσουν να κάνουν για την διοργάνωση της έκθεσης. Στοχεύει βέβαια η έκθεση αυτή να έχει και εκθέτες από το εξωτερικό, και είναι ήδη σε διαβούλευση το επιμελητήριο για να προσπαθήσουν να φέρουν κόσμο από τις γειτονικές χώρες, επιχειρηματίες οι οποίοι θα μπορέσουν να δουν τα προϊόντα και ίσως έρθουν και σε συνεργασία τα επιμελητήρια μεταξύ τους, το επιμελητήριο της Ροδόπης με επιμελητήρια γειτονικών χωρών. Έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και μέχρι στιγμής έχουν μπει και όλες οι βάσεις, όπως λέει ο κύριος Γραβάνης. Γραβάνης. Έχουμε ένα θέμα με το ρο σήμερα, έτσι. Το πηγαίνουμε όπου θέλουμε ή μπορούμε να το τονίσουμε κιόλας.
Να πούμε επίσης ότι και σε αυτή την έκθεση το θέμα, το κυρίαρχο θέμα θα είναι η αγροδιατροφή. Συνεχίζουμε. Okay, αγροδιατροφή. Αυτό θα είναι, αυτή θα είναι η αιχμή του δόρατος. Γαστρονομία εδώ, Αλεξανδρούπολη, αγροδιατροφή στην Κομωτινή. Και όπως εξηγεί ο πρόεδρος λοιπόν του Επιμελητηρίου και της Οργανωτικής Επιτροπής, θέλουμε να τονιστεί και η αγροδιατροφή. Σε αυτήν την έκθεση θα έχουμε ένα ξεχωριστό χώρο που θα είναι μόνο για προϊόντα, γιατί είναι ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς κλάδους, όπως λέει, του νομού αλλά και όλης της περιφέρειας. Και πάει για δική του θέση, αλλά και πολλών τοπικών παραγόντων, είναι ότι η αγροδιατροφή είναι ένα από τα δυνατά σημεία και πραγματικά διαθέτουμε προϊόντα ανταγωνιστικά που μπορούν να αναδειχθούν μέσα από την έκθεση. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν με την έκθεση της Κομωτινής, η οποία είχε περάσει και μία περίοδο παρακμής. Είχε, νομίζω, σταματήσει για κάποια χρόνια. Ναι, όπως και η δική μου και η έκθεση της Αλεξανδρούπολης που είχε αρχίσει να υποτονεί και είχαν κάνει το ανά δύο χρόνια μετά και τα λοιπά που λέγαμε και με τον κύριο Τοψίδη. Πρέπει να υπάρχουν θεματολογίες αυτό και προετοιμασία όχι μόνο τις τελευταίες στιγμές. Και όλα γύρω από το φαγητό. Όλα γύρω από το φαγητό. Εκεί πέρα είμαστε. Αγροδιατροφή, φαγητό ποτό, φαγητό ποτό. Ναι, έτσι. Λοιπόν, πού πάμε, πάμε σε ρεπορτάζ. Πάμε στα ανασφάλιστα οχήματα που δυστυχώς εξακολουθούν να είναι εκατοντάδες αυτά που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Παρά το γεγονός ότι αρκετοί ήταν οι οδηγοί οι οποίοι συνετίστηκαν έστω και καθυστερημένα, τα χωρίς ασφάλεια οχήματα συνεχίζουν να είναι εκατοντάδες χιλιάδες και να αποτελούν δημόσιους κινδύνους. Οι ασφαλιστές συμβουλεύουν και προειδοποιούν τους παραβάτες πως τα πρόστιμα, οικονομικά, διοικητικά αλλά και το βάρος της ηθικής ευθύνης είναι πάρα πολύ βαριά. Θα δούμε και το ρεπορτάζ μέσως τώρα. Μία από τις δυσκολότερες πραγματικότητες που καλείται να αντιμετωπίσει η πολιτεία και κυρίως οι οδηγοί στη χώρα μας είναι ο τεράστιος αριθμός των ανασφάλιστων οχημάτων. Παρά την προσπάθεια τακτοποίησης που έγινε και παρότι αρκετοί οδηγοί συνετίστηκαν, ελέω και των ιδιαίτερα τσουχτερών προστήμων, εκατοντάδες χιλιάδες οχημάτων εξακολουθούν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια. Ένα γεγονός που μπορεί να αποβεί μοιραίο τόσο για τον οδηγό που εν γνώση του παρανομεί, όσο και για το διερχόμενο πεζό ή οδηγό που δύναται να πέσει εν αγνία του θύμα μιας τέτοιας κατάστασης. Τα ανασφάλιστα στην Ελλάδα ζουν και βασιλεύουν. Έχουν βγει οδηγίες κατά καιρούς. Έχει γίνει και μια ενημέρωση, μάλιστα πρόσφατα έχει βγει και ένας ολοκληρωμένος οδηγός για το ποια οχήματα ονομάζονται ανασφάλιστα. Η αντίστοιχη αρχή έχει προειδοποιήσει ότι θα πατήσει το κουμπί, καθότι εδώ και δύο χρόνια υπάρχει τεχνολογία όπου μπορούν να ανεβρεθούν ποια οχήματα φέρουν πινακίδες και είναι ανασφάλιστα. Δυστυχώς, αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι το να το έχω το αυτοκίνητο στην πιλωτή μου και να μην το κυκλοφορώ, το να έχω το μηχανάκι μου παροπλισμένο με πινακίδες όμως στο χωριό και δεν το χρησιμοποιώ, όλα αυτά ανήκουν στα ανασφάλιστα. Το φθηνό να το φοβάστε, συμβουλεύουν οι ασφαλιστές, επισημένοντας πως αρκετές εταιρείες φαντάσματα εκμεταλλεύονται τη συνέχιση της οικονομικής ύφεσης στη χώρα, προσφέροντας πολύ φθηνά αλλά πρακτικά ανυπόστατα συμβόλαια ασφάλισης. Ένα γεγονός που έχει ως θύματα όχι μόνο τον οδηγό ή τον πεζό που θα πέσει θύμα ατυχήματος, αλλά και τον οδηγό που θα το προκαλέσει και θα κληθεί να πληρώσει ολομόναχος το πρόστιμο, τη ζημιά που θα προξενήσει, αλλά και τις ενδεχόμενες διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις. Ό,τι φέρει πινακίδες πρέπει να ασφαλίζεται. Άρα, εάν ή αν το έχουν κλέψει για όλες αυτές τις διαδικασίες, καθότι στο παρελθόν είχε γίνει μια απόπειρα ανέβρεσης των ανασφάλιστων, είχαν βρεθεί αρκετά λάθη, δεν θα πρέπει όμως να σταθούμε εκεί. Η αναζήτηση των ανασφάλιστων έχει να κάνει με την ποιότητα της ζωής μας. Το να πατήσει το παιδί μας κάποιος ο οποίος ήρθε από το χωριό για να πιει καφέ στην πόλη και ενδιάμεσα πάτησε εμάς ή την οικογένειά μας, είναι ικτρό σφάλμα και είναι ανήθικο και θα πρέπει όλοι μας να το χειριστούμε ανάλογα. Είναι αμαρτία. Έρχεται κόσμος και ασφαλίζεται. Δυστυχώς δεν υπάρχει οικονομική ικανότητα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι αν υπήρχε οικονομική ικανότητα, κανένας δεν θα επέλεγε να είναι ανασφάλιστος. Αλλά δυστυχώς λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν σκεφτεί το τι δικαστήρια έχουν να κάνουν
και το τι έχουν να χάσουν και πόσα λεφτά έχουν να πληρώσουν σε περίπτωση κάποιου σωματικού τραυματισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις πρόσφατες αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας οι ποινές για τους παραβάτες είναι ακόμη μεγαλύτερες. Οι ασφαλιστές συμβουλεύουν αλλά και προειδοποιούν. Ασφαλίστε τα οχήματά σας, κάντε έρευνα αγοράς και επιλέξτε την καλύτερη για εσάς προοπτική. Η κρίση άλλωστε δεν αποτελεί δικαιολογία. Ένα ανασφάλιστο όχημα είναι ένας κινούμενος κίνδυνος που δύναται να προκαλέσει μονάχα θύματα με θύτη την άγνοια και την ανηθικότητα. Δυστυχώς το επικουρικό ταμείο επιβαρύνεται από τα ανασφάλιστα, όπου εν τέλει την πληρώνουν όλοι όσοι πληρώνουν ασφάλεια. Οπότε γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Την πληρώνουν μόνο αυτοί που πληρώνουν. Ελληνική πραγματικότητα. Η εκτίμηση είναι ότι σύντομα θα πατηθεί το κουμπί. Η όποια λόγη καθυστέρησης από την οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει να κάνει ξεκάθαρα με το πολιτικό κόστος. Σήμερα μάλιστα είχα επικοινωνία προσωπικά με τον επιθεωρητή μου και ήταν και δικιά μου ερώτηση τι θα γίνει. Η εκτίμηση είναι ότι θα γίνει, πιθανόν περιμένουν να ανακατεύουν οι τόνοι, να υπάρχει μια εξορρόπηση. Υπήρχαν τώρα και οι γιορτές, αρκετός κόσμος έσπευσε και ασφαλίστηκε τώρα στις γιορτές. Θα πρέπει οι πολίτες να αναζητήσουν, οι εταιρείες οι ασφαλιστικές έχουν δείξει ιδιαίτερη ευελιξία. Υπάρχουν μικρής διάρκειας συμβόλαια. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η ρευστότητα είναι πολύ χαμηλή τη σημερών ημέρα, αλλά υπάρχουν λύσεις. Βέβαια, το φτηνό να το φοβόμαστε, γιατί πρέπει να αναζητήσουμε και κάποια ασφαλιστική εταιρεία η οποία θα υπάρχει αύριο και θα είναι απέναντί μας και δίπλα μας, ούτως ώστε να πληρώσει τυχόν ζημιές που εμείς κάνουμε. Αν δεν είχα τη μανούλα μου να μου κάνει την ασφάλεια κάθε φορά, εγώ θα το ξεχνούσα πάντα. Θα δηλαδή... στο θύμιζε ένα ΣΥΜ. Α, ναι. Ναι. Παίρνουν τηλέφωνο. Ναι. Okay. Δεν. Καμία επαφή με το περιβάλλον. Τελικά καθόλου όμως. Όχι. Τίποτα. Όχι. Όχι. Θα πω τη μανούλα σου να δώσει το δικό σου τηλέφωνο. Δεν είναι ωραίο. Γιατί αυτό. Να παίρνουν αυτοί και δεν να μην παίρνουν εσένα. Δικό γιατί σου δεν είναι, υπεύθυνη. Το αμάξι. Λοιπόν, γιατί πάμε... είναι η μαμά μου. Τη μαμά μου. Λοιπόν, πάμε Ορεστιάδα και σε εθελοντικές αιμοδοσίες και συλλογή δείγματος μυελού των οστών. Δύο ταυτόχρονες λοιπόν εθελοντικές αιμοδοσίες και δείγματοληψίες μυελού των οστών διοργανώνει τη Δευτέρα 16 Απριλίου ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Ορεστιάδας. Ο Σύλλογος λοιπόν Άγιος Παντελεήμων, ο Ιαματικός, συμμετέχει ενεργά στην Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και διοργανώνει δύο ταυτόχρονες εθελοντικές αιμοδοσίες και δειγματοληψίες μυελού των οστών την Δευτέρα, όπως είπαμε, 16 Απριλίου, στις 9 και, από τις 9.30 έως τη 1 στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο και στην Κεντρική Πλατεία Νέας Ορεστιάδας. Αυτό. Προς ενημέρωση. Σειρά επισκέψεων έκανε τις προηγούμενες μέρες η βουλευτής Εύρου η Αναστασία Γκαρά. Επισκέφθηκε χθες την νεοσύστατη τοπική μονάδα υγείας, το ΤΟΜΗ, στην Αλεξανδρούπολη. Η ΤΟΜΗ Αλεξανδρούπολη εδρεύει στο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Καρτάλη 2 και είναι στελεχωμένη με γενικό γιατρό, παθολόγο, παιδίατρο, νοσηλεύτριες, κοινωνικό λειτουργό και διοικητικό προσωπικό. Η ΤΟΜΗ αποτελεί ένα σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και βρίσκεται σε λειτουργία να εξυπηρετεί δωρεάν όλο τον πληθυσμό που το έχει ανάγκη. Εδώ βέβαια βλέπουμε κάποιες εικόνες από την επίσκεψη που είχε στο πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης που θα σας πούμε βέβαια και αμέσως. Αλλάξτε μετά. Μηχανή όμως, κυρία. Είναι οι φωτογραφίες που μας στείλανε από τις επισκέψεις. Να πούμε ότι οι τοπικές μονάδες υγείας συνδράμουν ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, καθώς είναι σε θέση να παρέχουν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και βοήθειες της πρωτοβάθμιας υγείας. Στην συνέχεια η κυρία Γκαρά επισκέφθηκε το κέντρο κοινότητας Αλεξανδρούπολης. Είναι μια νεοσύστατη δομή για την πόλη της Αλεξανδρούπολης, στελεχωμένη άρτια μάλιστα, και αποτελεί σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και τις υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή. Και στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών όπως η ενημέρωση, υποστήριξη, συνεργασία με υπηρεσίες και δομές, παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης και σε κάθε κέντρο νεότητας, κάθε κέντρο κοινότητας είναι ένα παράθυρο στην κοινωνία για ισονομία και αξιοπρέπεια. Τέλος, βρέθηκε και στο πολυκοινωνικό, βλέπουμε και τις φωτογραφίες με τον πρόεδρο,
που επισκέφθηκε τον κύριο Βαν Βακερό. Μίλησε με τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους εθελοντές για την δράση και την προσφορά τους στον πολίτη και ειδικά αναφέρεται ότι στα πλαίσια του πολυκοινωνικού λειτουργούν προγράμματα κοινωνικού παντοπολίου, πρόγραμμα σύντησης κατοίκων, κοινωνικό εργαστήρι μελέτης και κοινωνικό φροντιστήριο, μουσικό εργαστήρι, δημιουργική απασχόληση νηπίων, τράπεζα ένδυσης και υπόδεισης, κοινωνική εργασία, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη και δομή των κακοποιημένων γυναικών. Και ευχαρίστησε όλους η κυρία Γκαρά για την θερμή υποδοχή και ταυτόχρονα ενημερώθηκε και για όλες τις λειτουργίες και δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες, τις οποίες είχε και τη σειρά επαφών που έκανε με τους υπευθύνους και τους εργαζόμενους. Λοιπόν, και πάμε πάλι στους διακινητές, γιατί είχαμε πολλές συλλήψεις, δεν είχαμε μόνο στην Ροδόπη, στο περιστατικό που είπαμε πριν. Νομίζω ότι στην Ροδόπη απλά πρόλαβαν αυτά, απλά έφτασαν, έτσι. Ναι, ένας χαμός και σε Ξάνθη και σε Εύρο, σε όλη τη Θράκη. Συνελήφθησαν λοιπόν σε Ξάνθη και Εύρο αποστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης. Τρεις διακινητές, 25, 22, 30, ο 25χρονος Ιμεδαπός, 22χρονος υπήκος Συρίας και ο 30χρονος υπήκος Πακιστάν, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις συνολικά 24 μη νόμιμους μετανάστες, υπήκου Συρίας, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Ιράκ και Ιράν. Τώρα να πούμε για τον Εύρο. Στην Εθνική Οδό Αρδανίου Ορμενίου Αστυνομική του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τον 25χρονο διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει με αυτό παράνομα στη χώρα, στην ενδοχώρα, 5 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη τώρα περίπτωση, χθες το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Αρδανίου Ορμενίου, στη διασταύρωση του Πέπλου, αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησαν σήμα στάσης σε 22χρονο οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου. Πλην όμως αυτός δεν συμμορφώθηκε, συνέχισε την πορεία του και ακολούθησε από τους αστυνομικούς με τη συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Ενώ ακολούθησε ο οδηγός, κατεύθυνε το όχημα προς τον οικισμό του Άβαντα, όπου τελικά το ακινητοποίησε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο φορτηγό. Βρέθηκαν 10 παράνομοι μετανάστες. Η άλλη περίπτωση είναι αυτή που σας αναφέραμε και πριν, όπου έγινε η σύλληψη ενός διακινητή στην Ροδόπη. Μάλιστα. Και πολιτισμός λοιπόν μπορεί να έχει μέγαρο η Κομωτινή, αλλά εμείς εδώ θα μεταφερθούμε στην Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης. Το φιλόμουσο λοιπόν κοινό της Αλεξανδρούπολης θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει σε ζωντανή μετάδοση από τη Νέα Υόρκη την όπερα Λουίζα Μίλλερ στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης το Σάββατο, αύριο στις 7:30. Το απόγευμα για πρώτη φορά και μάλιστα σε high definition. Είναι η συγκλονιστική τραγωδία λοιπόν, η οποία παρουσιάζεται φέτος από την κινηματογραφική λέσχη Αλεξανδρούπολης. Ανήκει και μετά και μάλλον και το βραβευμένο πρόγραμμα The Met Live in High Definition, HD της Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, φέρνει στην πόλη μας, σε συνεργασία με τον Όμιλο Αντένα, τα μεγαλύτερα έργα της παγκόσμιας όπερας σε ζωντανή μετάδοση. Να θυμίσουμε ότι την προηγήθηκε η κωμωδία του Μότσαρτ, Έτσι κάνουν όλες, και τώρα επιστρέφει με την συγκλονιστική τραγωδία Λουίζα Μίλλερ το Σάββατο, στις 7:30 το απόγευμα, στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης. Θέλεις να σου πω προσωπική ιστορία με αυτό το θέμα? Με την όπερα? Λοιπόν, τις πρώτες φορές που ξεκίνησε την Κομωτινή θα μου πεις μάλλον. Όχι. Εδώ πέρα όταν είχαμε την πρώτη προβολή. Κάλυπτε το γεγονός ότι ξεκινάνε οι προβολές αυτές. Και ήμουν πολύ περήφανη. Ήμουνα μέσα στο Δημοτικό Θέατρο. Ήμουν πολύ περήφανη πριν δεχθώ ένα μήνυμα. Μετά θα συναντούσα ένα φίλο. Σε βλέπω στη Νέα Υόρκη. Όχι, να δούμε ταινία. Και εκεί πέρα που είμαι πολύ περήφανη για την πόλη μου και λέω επίπεδο, επιτέλους, η κινηματογραφική λέσχη έφερε κάτι καινούριο σε αυτή την πόλη. Έλαβα το μήνυμα ότι όταν έρθεις, δύο απ' όλα χωρίς κρεμμύδι, μάλλον με κρεμμύδι και πάπρικα.
Κάπου εκεί πέρα, ξέρετε. Εκεί επανήλθες, είπες τελικά, είμαι στην Αλεξανδρούπολη τελικά. Είμαι στην Αλεξανδρούπολη τελικά, δεν θα καταφέρουμε να φέρουμε τον πολιτισμό γρήγορα στα μέρη μας. Να φανταστώ ότι μετά τον γύρο, τον πίτα γύρο, τον έτρωγες με στήλ, ας πούμε. Όχι, δεν ήταν για μένα. Παραγγελία απλά μου έδωσαν. Αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, αυτό, ένα χαρούμενο διάλειμμα. Και μετά από απέναντι, ας πούμε, μπορείς να μου φέρεσαι. Ναι. Που τα έχεις εκεί δίπλα όλα. Κάπου εκεί γκρεμίστηκε όλο το όνειρο και είπα, okay, είμαστε Αλεξανδρούπολη ακόμη. Αυτά για σήμερα, αυτά για αυτή την εβδομάδα. Για αυτή την εβδομάδα σας δώσαμε και πρόγραμμα, σας είπαμε και για το Σαββατοκύριακο έτσι μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε, γιατί εμείς ξανά θα είμαστε εδώ από Δευτέρα. Τι θα κάνεις στις 6 ώρα το απόγευμα. Θα έχει ζέστη, πολύ ζέστη. Μπορεί να πω για μπάνιο. Αλήθεια. Δεν το πιστεύεις. Αποκλείεται. Από μένα αυτό. Ούτε καν. Λοιπόν, τη Δευτέρα εδώ, λοιπόν, ξανά στις 6 ώρα το απόγευμα θα είμαστε ξανά on air στη Δέλτα τηλεόραση. Μέχρι τότε καλά να περάσετε, καλό Σαββατοκύριακο, ξεκούραστο Σαββατοκύριακο να έχετε. Να περάσετε όμορφα, ανέμελα και να χαρείτε τον ήλιο. Αυτό. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.